Ο μεγάλος ήρωας ο Οδυσσέας πολέμησε στον Τροϊκό πόλεμο για 10 χρόνια. Επιθυμούσε να γυρίσει στην πατρίδα του, στην αγαπημένη του γυναίκα Πινελόπη, και να πάρει τη θέση που του ανήκει στο θρόνο της Ιθάκης. Τώρα η πίστη του στην οικογένειά του και στους άντρες του θα περνούσε από τις πιο σκληρές εξετάσεις. Οι προμήθειές μας είναι πολύ λίγες, Οδυσσέα, και όλοι οι άντρες μαλώνουν μεταξύ τους. Δεν γίνεται να χωριστούμε σε ομάδες, Ελπίνορα. Όχι τώρα. Όχι αν θέλουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Βοήθα τους να το καταλάβουν. Ουνίσου! Ουνίσου! Πας τα ψάρια πάλι, κανένας δεν θα πρέπει να τρέφεται έτσι. Κοίτα! Κλέβεις τις μερίδες! Νομίζει ότι αξίζει περισσότερα από τη μερίδα του! Να τα πετάξουμε στη θάλασσα! Τότε θα έχουμε ένα στόμα λιγότερο να θρέψουμε! Όχι! Γυρίστε πίσω! Τι είναι αυτό? Μην το αγγίξεις, πολίτη! Είναι ένα δώρο από τους θεούς για να μας βοηθήσει να γυρίσουμε σπίτι! Μόνο ο Οδυσσέας μπορεί να το αγγίξει! Είναι λάφυρα από τον πόλεμο και θέλει να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Αξίζουμε το μερίδιό μας όμως, ε! Θα μας ανταμείψει όταν γυρίσουμε στην πατρίδα! Ο Οδυσσέας μας το υποσχέθηκε αυτό! Υποσχέσεις, υποσχέσεις! Είναι το ίδιο άδειες όπως τα στομάχια μας! Ο Οδυσσέας μας υποσχέθηκε χρυσάφι και δόξα! Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια μάχης, τι έχουμε να κερδίσουμε, ε! Γι' αυτό λέω να πάρουμε το μερίδιό μας τώρα! Όχι! Οι θεοί να μας φιλάνε! Είναι οι τέσσερις άνεμοι και τους ελευθερώσατε όλους με μιας! Το να είσαι πιστός σε αυτούς που σε εμπιστεύονται είναι σημάδι πραγματικού ήρωα. Αυτή θα ήταν πραγματική πρόκληση για τον Οδυσσέα και τους άντρες του στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής. Κρατηθείτε, θα γίνουμε 1000 κομμάτια! Τότε θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία! Και με τον δύσκολο τρόπο! Κουπί, παιδιά! Κάντε κουπί με όλη σας τη δύναμη! Συγχώρα μας, Οδυσσέα. Θέλαμε όμως μόνο το μερίδιό μας. Και εξαιτίας της απληστίας σας τώρα χάθηκαν όλα! Μην είσαι τόσο σκληρός μαζί τους, Ελπίνορα. Είμαστε όλοι κουρασμένοι και οι κουρασμένοι άνθρωποι αντιδρούν παράλογα. Ξηρά μπροστά! Ξηρά! Λέτε ότι έχει αλλάξει η τύχη μας με τους ανέμους, Οδυσσέα. Ας το ελπίσουμε. Καμιά φορά να ρωτιέμαι αν ξαναδώ τη γυναίκα και το παιδί μου ποτέ. Λοιπόν, έχουν έρθει. Και το ήξερα ότι θα έρχονταν. Το είχα γνέσει στο υφαντό μου. Είναι παράδεισος εδώ. Την τελευταία φορά που δέσαμε στον παράδεισο, μας επιτέθηκαν πολεμοχαρείς αμαζόνες, θυμάσαι? Τι ήταν αυτό? Μου φάνηκε σαν άνθρωπος. Αυτό είναι ένας λύκος. Και οι λύκοι θέλουν μεγαλύτερο θύραμα. Αυτό θα πει φυσικά ότι υπάρχει φαγητό σε αυτό εδώ το νησί. Πάμε να το βρούμε τότε. Όχι. Το νησί δεν είναι στο χάρτη. Δεν έχουμε ιδέα τι κινδύνους κρύβει. Θα μείνουμε εδώ, στην παραλία. Και θα φάμε παστά ψάρια, ενώ θα μπορούσαμε να φάμε ελάφι. Εγώ λέω να διακινδυνεύσουμε και να μπούμε πιο μέσα. Έχουμε ανάγκη το φαγητό. Οδυσσέα, ίσως να πρέπει να το διακινδυνεύσουμε. Εντάξει, Ελπίνορα, να πάρεις τους μισούς άντρες και να εισχωρήσεις το εσωτερικό. Οι υπόλοιποι να έρθουν μαζί μου κατά μήκος της ακτής. Όμως, αν κάποια ομάδα δεν καταφέρει να επιστρέψει μέχρι το βράδυ, οι άλλοι θα πρέπει να αποπλέψουν το συντομότερο. Καλύτερα να γυρίσουν μερικοί από εμάς στην πατρίδα παρά κανένας. Θα γυρίσουμε, Οδυσσέα, με αρκετό κρέας. Και έτσι θα τρώμε έναν ολόκληρο μήνα. Να προσέχετε, άντρες. Αν κινδυνεύσουν μερικοί από εμάς, θα κινδυνεύσουν όλοι. Περίεργο, Ελπίνορα. Αυτός ο λύκος είναι λες και
Λες και ήθελε να μου μιλήσει. Και πού είναι όλο αυτό το κυνήγι? Πεινάω τόσο πολύ που θα μπορούσα να φάω και... είναι ψητό ελάφι με γλυκοπατάτες και ζεστό κρασί. Συνέχισε να ονειρεύεσαι, πολίτη. Δεν ονειρεύομαι, Περιμύδη. Δεν το μυρίζεις? Όχι. Εγώ μυρίζω ψητό κοτόπουλο και βραστό λάχανο. Βίστε και οι δύο τρελοί. Αρνάκι με σάλτσα βουτύρου. Mm. Αυτό είναι τα αγαπημένο μου. Πεινάτε όλοι εδώ και καιρό. Οι αισθήσεις σας σας παραπλανούν. Κοιτάξτε! Ο καπνός στην καμινάδα. Ίσως να έχουν γιορτή. Ας ελπίσουμε ότι έχουν αρκετό και για τους καλεσμένους. Ελάτε! Πηδάμε! Μεθώρα της πίτας! Έχουν έρθει, ζωάκι μου. Εξαιρετικά. Είναι και ο Οδυσσέας μαζί τους. Όχι. Έπρεπε να το καταλάβω. Είναι πολύ προσεκτικός, πολύ έξυπνος για να τον κατευθύνουν οι δονές των αισθήσεων. Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πέσει στην παγίδα. Για κοιτάξτε, τον λες και μας προκαλεί για να τον χτυπήσουμε. Όχι, μην το σκοτώσετε! Γιατί το άφησες να φύγει? Φαινόταν αφύσικο. Έτσι όπως μας κοιτούσε, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Φοβάμαι ότι οι άλλοι κινδυνεύουν. Θα πάμε να τους βρούμε. Αυτό το κυνήγι θα μας κρατούσε περίπου μια εβδομάδα. Είναι τρελός. Ναι, τάρταρο δάκινο με καρύδια και σταφίδες και μια σταλιά κανέλα. Όποιος μένει εδώ ξέρει ακριβώς την πρώτη μου. Όποιος μένει εδώ έχει σκοπό να σε φάει ζωντανό. Θυμηθείτε τι είπε ο Οδυσσέας. Αν διακινδυνεύσουν μερικοί, θα διακινδυνεύσουν όλοι τους. Δεν νομίζω ότι είναι για φάγωμα. Εντάξει, τώρα θα φύγουμε. Α, είναι απλώς εξημερωμένα. Δεν είναι σωστό αυτό. Υπάρχει κάτι περίεργο εδώ. Νομίζω ότι θέλει να τον ακολουθήσουμε. Ίσως πρέπει να μπούμε μέσα, Περιμύδη. Θα πρέπει να το πούμε στον Οδυσσέα πρώτα. Ανησυχείς υπερβολικά. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Οποιοςδήποτε μπορεί να δαμάσει άγρια ζώα είναι ευγενική ψυχή. Πήγαινε τότε. Θα μείνω εγώ να παρφυλάω. Όπως προτιμάς. Θέλεις και άλλες γλυκοπατάτες με το ελάφι σου? Και πώς το ήξερες? Αγαπητές μου κυρίες, υπέροχο φαγητό. Αν είναι όνειρο, μη με ξυπνήσετε ποτέ. Δεν θα τους πειράξω να πάρουμε μερικά στο σπίτι για ενθύμια. Σας έχουμε ικανοποιήσει με τις υπηρεσίες μας, καλή μου καλεσμένη. Εσύ, στρατιώτη, βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ λεπτού γούστου. Όμως ονειρεύεσαι άνεση και πλούτη, σωστά. Και εσύ, γενναία μου στρατιώτη. Τα δικά σου όνειρα είναι πιο ευγενικά από τα άλλα. Επιθυμείς δύναμη και δόξα, έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι. Και εσύ, ευγενικέ μου γίγαντα, φαίνεται ότι έχεις όρεξη για οτιδήποτε βάλεις στο στόμα σου. Πώς ξέρεις για μας, μου λες? Όνειρα από χρυσό και δόξα. Τα έχουν υφάνει όλα αυτά σε νυφαντό στις γραμμές του προσώπου σας. Και πού είναι ο σπουδαίος Οδυσσέας? Δεν έχει έρθει να ευχαριστηθεί τη γιορτή μου? Στο τραπέζι μου ήρθε να καθίσει ένας όχλος. Δεν είναι τίποτα άλλο από λέμαργα γουρούνια. Και αυτό θα γίνουν όλοι τους. Ας πιούμε! Αυτοί που επιθυμούν φήμη και χρήματα. Σκυλιούνται τα γουρούνια μέσα στη λάσπη. Ah!
Ιφικλή! Εσύ είσαι λοιπόν! Ήμουν σίγουρος ότι... Ελπίνορα, εσένα θέλει! Τι έγινε, Ελπίνορα? Πού είναι οι άλλοι? Οι άντρες έχουν γίνει ζώα. Τρομερά... τρομερά μαγικά. Γυρίστε πίσω στο καράβι, πάρτε τον Ελπίνορα μαζί σας. Όμως, Οδυσσέα, δεν μπορείς να πας μόνος σου. Θα ακολουθήσω τους άντρες μου. Αν δεν γυρίσω μέχρι τη νύχτα, να φύγετε χωρίς εμένα. Χωρισμένοι και πάλι οι άντρες του Οδυσσέα, ενέδωσαν στον πειρασμό και βρήκαν την καταστροφή. Σύντομα και η πίστη του Οδυσσέα θα περνούσε από τον ίδιο πειραματισμό. Όμως θα δεχόταν βοήθεια από έναν αναπάντεχο επισκέπτη. Τον Ερμή, τον Αγγελιαφόρο των Θεών. Να προσέχεις με το σπαθί σου, Οδυσσέα, γιατί μπορεί να είμαι Θεός, όμως και πάλι αυτό τελειώνει. Ερμή, γιατί ήρθες εδώ εσύ? Έχεις φίλους με πολύ δύναμη, Οδυσσέα. Σου στέλνουν μια προειδοποίηση. Η κυρά αυτού του νησιού είναι όμορφη και η καρδιά της στρέφεται σε εσένα. Και τι προτείνουν οι θεοί να κάνω για να εξευμενήσω αυτή την όμορφη γυναίκα, ξέρεις? Να θυμάσαι σε τι ακριβώς μένεις πιστός. Αν το κάνεις, αυτό το λουλούδι θα σε βοηθήσει. Διαφορετικά, ανησυχώ για σένα. Η επιλογή είναι δική σου. Τι είναι αυτό? Σε περιμένω, Οδυσσέα. Έχουμε ετοιμάσει μια γιορτή κατάλληλη για βασιλιά. Με όλες τις ανέσεις ενός σπιτικού. Αυτό είναι νερό, ε? Βλέπω τη δίψα σου, Οδυσσέα. Με μια δίψα που είναι δύσκολο να ικανοποιήσεις έπειτα από ένα μακρύ ταξίδι. Τι σε φέρνει στο καταφύγιο του νησιού μου? Αναζητώ τους άντρες μου. Έχουν έρθει προς τα εδώ και έχουν εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκαν? Τι τρομερό. Όμως είναι μεγάλο νησί. Μπορούν να χαθούν εύκολα. Έλα, είσαι πεινασμένος. Θα μου κάνεις παρέα στο βραδινό, Οδυσσέα. Έπειτα θα συζητήσουμε το δίλημά σου. Καλύτερα να ρίξω μια ματιά τριγύρω, αν δεν σε πειράζει βέβαια. Όχι καθόλου. Θα σου κάνω μια ιδιωτική ξενάγηση. Το δωμάτιο που υφαίνω. Τι είναι αυτό? Οι περιπέτειές σου, Οδυσσέα. Ακολουθώ την πορεία σου στενά. Είμαι μεγάλη θαυμαστριά σου. Είσαι σπουδαίος ηγέτης, αλλά και καλός πολεμιστής. Όμως τι θέλει πραγματικά η καρδιά σου, Οδυσσέα? Ίσως να είναι η δόξα της νίκης. Αυτήν μπορείς να την αποκτήσεις ξανά, αν θέλεις. Όλα είναι πολύ πραγματικά. Πάρα πολύ πραγματικά. Αχιλλέα, έντα! Πολεμάμε ξανά! Αυτοί είναι οι άντρες μου με τους οποίους πολέμησα. Όμως τώρα έχουν πεθάνει, πέθαναν δίπλα μου στη μάχη. Δεν ανήκω εγώ εδώ. Όπως επιθυμείς. Το παρελθόν μου είναι πίσω μου. Οι άντρες μου με χρειάζονται τώρα. Ναι, οι άντρες σου. Είσαι πιστός σε αυτούς, Οδυσσέα. Όμως αυτή είναι πιστή σε σένα. Οι άλλοι είχαν μια τρομερή τύχη. Νομίζω ότι το νησί είναι καταραμένο. Θα πρέπει να φύγουμε τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Όμως δεν γίνεται να φύγουμε χωρίς τον Οδυσσέα. Γιατί όχι? Σε όποιο μέρος κι αν πάμε γνωρίζουμε την καταστροφή. Ίσως να είναι ο Οδυσσέας καταραμένος από τους ίδιους τους θεούς. Χωρίς αυτόν, ίσως να καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω ήσυχοι. Πήγαινε με πίσω. Έκανα οτιδήποτε μπορούσα για να τους βοηθήσω να νικήσουν και να γυρίσουν στην πατρίδα. Ήμουν πιστός σε αυτούς. Δεν είσαι τόσο αγνός όσο νομίζεις, Οδυσσέα. Εσύ περιμένεις πίστη από τους άντρες σου. Όμως εσύ δεν ήσουν πάντα πιστός, έτσι δεν είναι? Τι θέλεις να πεις, Χίρκη? Την οικογένειά σου. Την έχεις εγκαταλείψει πριν από 10 χρόνια. Σωστά, Οδυσσέα? Όμως αγαπώ την οικογένειά μου. Εσύ τους άφησες για τη δόξα και τα πλούτη του πολέμου. Και κοίτα τώρα τι έχουν απογίνει. Κοίτα! Μητέρα, πού είναι ο πατέρας? Θα γυρίσεις στην πατρίδα. Πες μου, μήπως έχει πεθάνει. Δεν το ξέρω, γιέ μου. Δεν το ξέρω. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Δεν ήμουν πιστός που τους άφησα για τόσο καιρό. Όμως αυτό δεν πρέπει να σε προσβάλλει, Οδυσσέα.
γιατί ούτε κι αυτή ήταν πιστή σε σένα. Ξέχνα τον Οδυσσέα, δεν θα γυρίσει πίσω σε σένα. Είναι νεκρός. Το φίλεις τον εαυτό σου και την Ιθάκη να ξαναπαντρευτείς. Να δώσεις τον λαό ένα νέο βασιλιά. Ίσως να έχεις δίκιο, Αντώνια. Ίσως αυτό να πρέπει να κάνω, όπως λες. Μην απελπίζεσαι. Πλούτη, δόξα, πίστη. Μπορώ να σου τα δώσω όλα εγώ. Μπορείς να τα έχεις όλα αυτά και παραπάνω, Οδυσσέα. Αν με κάνεις βασίλισσά σου. Ας πιούμε. Σε μας. Γύρισε στο σπίτι μας, Οδυσσέα, γύρισε. Ξέρω που είναι η καρδιά μου. Είμαι πιστός στους άντρες μου και στην οικογένειά μου. Στη γυναίκα που θα παντρευόταν κάποιον άλλον. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πιστή σε μένα. Αυτό που έχει σημασία είναι εγώ να είμαι πιστός σε αυτούς. Όλοι οι άντρες σου είναι γουρούνια, Οδυσσέα. Όμως εσύ είσαι έξυπνος. Έξυπνος σαν Αλεπού. Και θα γίνεις Αλεπού. Αν θυμάσαι που είσαι πιστός, αυτό το λουλούδι θα σε βοηθήσει. Δεν μπορείς να αντισταθείς τώρα. Πού είναι οι άντρες μου? Μείνε μαζί μου, Οδυσσέα, και θα τους ελευθερώσω όλους γρήγορα. Δεν θα διαπραγματευτώ μαζί σου, Κύρκη. Θα τους βρω μόνος μου εγώ. Μόνος μου. Θα μείνεις μαζί μου, Οδυσσέα. Διαφορετικά δεν θα φύγεις ζωντανός από αυτό το νησί, κατάλαβες? Κύρκη! Το ραβδί! Πολίτη! Αρκετά με αυτά τα κακά μάγια! Μα είμαι πάλι άνθρωπος! Μας έσωσε! Ο Οδυσσέας μας κατάφερε και μας ελευθέρωσε! Ελάτε, πάμε στο πλοίο! Δεν θα φάω τόσο πολύ ξανά εγώ! Ευχαριστούμε, Οδυσσέα! Σου χρωστούμε τη ζωή μας! Πώς μπορούμε να σε ανταμείψουμε? Να με ανταμείψετε με την πίστη σας. Τώρα γυρίστε στο πλοίο μας. Δεν θα είμαστε ασφαλείς μέχρι να βγούμε στην ανοιχτή θάλασσα. Έχετε δίκιο για μένα. Είμαι έξυπνος σαν Αλεπού. Θα γυρίσω σπίτι, Κύρκη, και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να με σταματήσεις. Πού είναι ο Οδυσσέας? Τι έχει απογίνει? Είναι νύχτα. Μας διέταξε να φύγουμε χωρίς αυτόν αν δεν έχει επιστρέψει. Τώρα εγώ είμαι ο καπετάνιος και αποσύρω τη διαταγή του. Αυτό το πλοίο δεν θα φύγει χωρίς τον Οδυσσέα. Κοιτάξτε, εκεί είναι. Άντρες στα κουμπιά, να φύγουμε από το νησί τώρα. Καλώς ήρθες κοντά μας, φίλε. Τουλάχιστον είμαστε επιτέλους ελεύθεροι από αυτό το καταραμένο μέρος. Ελπίνορα! Κύρκη, σατάρας! Δώσε μου πίσω τους άντρες μου! Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε! Κύρκη! Θα μπορούσες να έχεις τα πάντα, Οδυσσέα! Είσαι ανόητος!
Ανόητος είναι κάποιος που δεν ξέρει σε τι πιστεύει. Ο Οδυσσέας και οι άντρες του θα αντιμετωπίσουν πολλές περιπέτειες στο μακρύ τους ταξίδι για την Ιθάκη. Τα λόγια της αγαπημένης του γυναίκας είναι μέσα στο μυαλό του. Μέσα από όλα αυτά, ο Οδυσσέας έμεινε πιστός στην καρδιά του. Γύρνα στην πατρίδα, Οδυσσέα. Γύρνα στην πατρίδα. We'll be right back.